Αυτός είναι ο μετασχηματιστής που πήρε φωτιά χθες το μεσημέρι στον Αίσθηλινο Περαμάτων, προκαλώντας πανδαιμόνιο και αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ενιαίο σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, με συνέπεια το γενικό blackout που βύθισε στο σκοτάδι το νησί. Το θερμικό κύμα που απλώθηκε σε ακτίνα 20 μέτρων γύρω από το σημείο του ατυχήματος έχει προκαλέσει φθορές τόσο στο εξωτερικό του γειτονικού κτηρίου όσο και εσωτερικά στους χώρους των γραφείων. Υπήρξε θερμικό κύμα ακριβώς λόγω της φωτιάς. Εξ αυτού έχουμε και παρακείμενα κάποιες κατασκευές οι οποίες έλειωσαν. Αποφύγαμε τα χειρότερα, διότι όπως ξέρετε μέσα είναι συστοιχεία οι μετασχηματιστές της ΔΕΗ. Θα μπορούσε να γίνει μεγάλη ζημιά. Ο μετασχηματιστής της μονάδας που δεν λειτουργεί από το 2005 τροφοδοτούσε με ενέργεια τις εγκαταστάσεις του Αίσθηλινο Περαμάτων. Όμως παραμένει συνδεδεμένος στο ενιαίο δίκτυο της Κρήτης, το οποίο εντόπισε τη σοβαρή βλάβη και άρχισε να κλείνει με τη μορφή ντόμινο μία προς μία όλες τις μονάδες του νησιού. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Μονάδων Παραγωγής της Κρήτης, ήταν ευτύχημα που το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε πρωινές ώρες. Καταλαβαίνετε ένα τέτοιο συμβάν, αν σημειωθεί κατά τις νυχτερινές ώρες, που το φως δεν υφίσταται του ήλιου, εκεί πραγματικά οι προσπάθειές μας θα δυσκολεύονταν. Το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που τα πάντα νέκρωσαν στο νησί, οι μονάδες άρχισαν η μία μετά την άλλη να δίνουν ρεύμα, αποτελεί τεράστιο επίτευγμα. Έγινε σε μια περίοδο τέτοια που ευτυχώς τώρα καλύτερα και όχι το καλοκαίρι στη μέση σεζόν. Παρά το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση ΔΕΗ και ΔΕΔΙΕ αναφέρεται σε βραχυκύκλωμα που προκάλεσε τη φωτιά, η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει μόλις ξεκινήσει. Αίσθηση πάντως προκαλεί η γενική παραδοχή για την παλαιότητα του εξοπλισμού και τους κινδύνους που υπάρχουν παρά τις προσπάθειες συντήρησης. Ευτύχημα παραμένει το γεγονός ότι δεν υπήρξε θαλάσσια ρήπανση, καθώς η φωτιά έκαιγε λάδια τα οποία μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Πρωτίστως, να μην κινδυνεύει το προσωπικό. Δευτερευόντως, να μην κινδυνεύουν οι μηχανές, οι οποίες σημειωτέων ότι είναι πολύ παλιές. Έχουμε μηχανές που δουλεύουν εδώ πριν από το 1970. Πήρε φωτιά το λάδι, με αποτέλεσμα το θερμικό φορτίο ήταν τόσο μεγάλο που προφανώς δημιούργησε ζημιά στα συστήματα προστασίας. Συστήματα προστασίας τα οποία δεν άνοιξαν, δεν διέκοψαν δηλαδή την κίνηση του σφάλματος. Το σφάλμα πέρασε μέσα στον κεντρικό υποσταθμό, δηλαδή στο δίκτυο. Το σοβαρό ατύχημα άνοιξε και πάλι το διάλογο για το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης και τις λύσεις που προωθούνται. Λίγο παραπάνω και απέναντι είναι η υγραέρια. Φαντάζεστε να πήγαινε μια φλόγα εκεί, να γίνει παρανάλωμα του πυρός ολόκληρη αυτή η πανέμορφη περιοχή. Ένα σοβαρό ατύχημα εδώ στα Ελληνοπεράματα που δείχνει ότι πρέπει να σταματήσει σύντομα να λειτουργεί ή έστω λιγότερες ώρες. Ο Μανώλης Ανδριανάκης, ωστόσο, σπέβδει να προειδοποιήσει ότι η κατασκευή του καλωδίου που προωθείται δεν μπορεί να σταθεί μόνη της ως λύση για το νησί. Όλοι ζητάνε να φύγουν τα εργοστάσια και να έρθει το καλώδιο. Καμία αντίρρηση. Σκεφτείτε όμως να είχε συμβεί αυτή η βλάβη στο καλώδιο, διότι στα καλώδια συμβαίνουν βλάβες και μάλιστα πολλές φορές υψηλές. Δεν θα μιλούσαμε για ώρες αποκαταστάσεων, θα μιλούσαμε για μέρες, αν όχι για εβδομάδες. Δεν μπορεί να κουμπώσει η Κρήτη σε μια μπαλαντέζα και να κρατιέται από εκεί. Πρέπει να υπάρχει και φυσική παραγωγή στο νησί. Τώρα, αν αυτή η φυσική παραγωγή θα πρέπει να υπάρχει εδώ, εκεί ή παραπέρα, αν αυτό επιβάλλει να εξυγχρονιστούν οι μονάδες με νεότερες μονάδες, πιο εξυγχρονισμένες, με άλλο καύσιμο, αυτά να τα δούμε όλα. Αλλά όσοι μιλούν για ένα νησί το οποίο θα κουμπώσει σε μία μπαλαντέζα και αυτό θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, λυπάμαι, αλλά δεν ξέρουν καλά την πραγματικότητα ή εσκεμμένα παραπλανούν τον κρητικό λαό.